το πώς. Μπανιέρα με τις παντόφλες. Τι κάνω μωρέ τώρα, τι ώρα είναι? 8. Ευχαριστώ. Σταμάτε, θα σε πάει ο διάολος, ε. Καλό μάτι με παίρνει αυτός τον κάνω μπάνιο. Τι θα κάνω τώρα, Θεέ μου, γιατί έχω πελαγώσει. Γι' αυτό δεν χτύπησε, του φύγει η μπαταρία. Ή μήπως χτύπησε και του ρίξε καμιά σφαλιά στον ύπνο μου. Και δεν ξέρω τι ώρα είναι. Αυτό πάει, αυτό έχει ψοφήσει. Θέλει μπαταρία και κάνει και 3.000. Αχ, Θεούλη μου, είμαι πελαγωμένη. Θα μου φύγει το μυαλό μαζί με την πετσέτα. Ω, θα χάσω και τη συνάντηση. Σταμάτη! Θα το έχω πάρει από φόρμα. Το τηλέφωνο. Ναι, ναι, τι ναι μωρέ, αφού μου το έχουν κόψει από χθες και η μάμα ακόμα. Οπότε δεν θα πάω στη συνάντηση, πάει η ευκαιρία. Τι θες? 2 ενίκια, 137.000 μαζί με το χαρτόσημο. Ωραία, μη με καθυστερείς, αυτό κάνω. Πάω να πιάσω δουλειά, να στα δώσω. Το σουτιέν μου, πού είναι το σουτιέν μου, αφού χθες το έπλυνα στο μπάνιο. Κάτσε, μην είναι το παλιό μου, τρως τα μάτια. Τι θες εσύ εδώ? Δεν βλέπεις ότι χαραμίζεις. Πρέπει, φύγε από εδώ, θέλω να ντυθώ. Εγώ πονάω. Να πας σε ένα γιατρό. Όταν σε βλέπω... Στο διάολο όταν με βλέπεις. Σταμάτη! Έχουμε γεμίσει μπανιστιτζίδες εδώ μέσα. Ακόμα εδώ είσαι! Πού να πάω? Δεν έχεις γυναίκα? Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Βρες τα κομμάτια, σηκωφίγε. Άισε τα κομμάτια, πάρε δρόμο από το πέστη. Κανόνισε να μου δώσεις τα νίκια μου, γιατί θα σου κάνω αγωγή! Έχουμε και εμείς ανάγκες! Αν του καθόμουνε δεν θα είχε ανάγκη το κάθαρμα. Και δεν ξέρω ακόμα τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι, μωρέ! Καλά, αυτός με την τσίπρα στο μάτι άνοιξε τηλεόραση. Κορίτσια! Μέρα. Τι κάνετε? Ανοίγει η καρδιά μου με το που μπαίνω στον κήπο. Μου σχοβολάει. Γι' αυτό περνάω κάθε πρωί από εδώ. Να φτιάχνει η διάθεσή μου. Είσαι κακό, κορίτσι. Ο Παναγιώτης είναι το παιδί. Ο Παναγιώτης, είδες οικειότητα το βούρλο. Συγγνώμη, εσάς σας έχω πάρει. Αχ, ήπια ένα κουτί χάπια, ύπνος τεντών. Ωραία, ωραία, κοίτα μην κοιμηθείς εδώ. Σήκω, παιδάκι μου, από εκεί να κλείσω την πόρτα. Σταμάτη, σήκω, θα φέρω τη σκούπα να τη σκουπίσω. Φύγε ρε, θα χάσω τη δουλειά μου, το καταλαβαίνεις? Λοιπόν, μια μέρα θα το κάνω αυτό και θα το μετανιώσεις, ε. Να το θυμάσαι. Φύγε βρε από εδώ. Ποια δουλειά?
Πας να πιάσεις δουλειά. Τι ώρα είναι, μωρέ, έχω αργήσει. 9 παρατέταρτο. Αχ, έπρεπε να είμαι εκεί από τις 8. Σ' αγαπάω. Τέτοια ώρα, μωρέ, κι εγώ και εγώ με. Πάντα σ' αγαπάω στις 9 παρατέταρτο. Και εγώ, παιδάκι μου, σου λέω. Για μένα. Τι κάνω τώρα, έπρεπε να έχω τηλεφωνήσει για ταξί. Με τι τηλέφωνο να βρω ταξί, θα μου πεις. Θεούλη μου. Εγώ. Τι εσύ, μωρέ, έχεις ταξί. Θα σε πάω με τη μηχανή. Για να με σκοτώσεις. Αυτό θα το κάνω στον εαυτό μου μόνο όταν καταλάβω ότι δεν με θέλεις. Και τόσο καιρό δεν το κατάλαβες, γιατί δεν το έκανες. Μια στιγμή να πάρω ένα μπουφάν, Όσοι θέλουν να πεθάνουν, δεν τους ενδιαφέρει να κρυώσουν. Και να σταματήσεις να κοιτάς τον μπάνιο σου, στο μπάνιο μου. Στο έχω πει 100 φορές. Α, δεν κόβεται αυτό. Το ξέρω. Μεγάλωσες όμως τώρα. Θεέ μου, σε τι υποχρέωση μπαίνω με αυτό το μουγλό. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Τόσες υπαλλήλους έχουμε εδώ μέσα. Δεν μπορεί να πάρει μία να την κάνει ιδιαιτέρατο. Περίμενε. Ήρθε ο μεγάλος. Δεν ήρθε καλά. Τι το ιδιαίτερο πρέπει να έχει αυτή η ιδιαιτέρα. Το ιδιαίτερο που θέλει ο μεγάλος να έχει αυτή η ιδιαιτέρα έχει μία ιδιαιτερότητα. Ποια? Καλά βρε. Κολλητός του είσαι. Συμβουλός του είσαι. Δεν ξέρεις τι ιδιαίτερο πρέπει να έχει αυτή η ιδιαίτερα. Κατάλαβα. Να έχει ωραίο ποπό. Εδώ μέσα όλες στήθος έχουνε. Καληνύχτα. Τι έκανε η Δόμνα, βρε. Του κλείνε τα ραντεβού του. Τώρα κατάλαβα. Άργησες λίγο. Για ρίξε μια ματιά να δεις μην έρθουν τίποτα κοπέλες με αυτή την αγγελία που βάλαμε. Θα τις εξετάσω. Έρχεσαι κατευθείαν από το όργιο ή κοιμήθηκες κάνα δύο ώρες? Καμαρώνει. Τι είναι τώρα ρε παιδιά, θα με μαλώσετε? Όχι, όχι. Έχεις και εσύ την αδυναμία σου. Πριν κάτι κάνω κορίτσι. Κάτσε να ανοίξουμε τα μάτια μας, μου τάπε από εδώ, θα βρούμε. Πώς το έχετε σκεφτεί? Αυτό λέω κι εγώ. Το πώς δεν ξέρω. Θα έρχονται εδώ και θα τις ρωτάμε αν ξέρουν κομπιούτερ και ξένες γλώσσες. Αλλά τι θα τις ρωτάτε, αν έχουν σπουδάσει ενδιάμεσες, να μου κλείνουν να μου ακυρώνουν τα ραντεβού με τις γυναίκες. Κοίτα, σοβαρή συζήτηση. Το έλεγε ο πατέρας σου. Χρυσό παιδί, θαυμάσιο, εργατικό, σπουδαίο, αλλά θα μου το φάνε οι γυναίκες. Δεν κινδυνεύω. Αν ήμουν ερωτευμένος με μία, θα κινδύνευα. Οι δουλειές μας δεν πάνε καλά. Ωραία, λοιπόν, έχω κι εγώ ένα πάθος. Άλλος χαρτοπέζει, άλλος πίνει. Άλλος αλλού πάει και το δίνει. Αυτό που το πάει. Ευτυχώς, εσύ βγήκες. Ο Θόδωρος. Με ξέρει από παιδάκι. Έτσι, πες εδώ τι βγάζει. Δώσαμε, δώσαμε. Έλα, ρε, ανάπηρο είναι το καημένο. Όχι, όχι, δεν. Καλημέρα σας. Ξέρω ότι έχω αργήσει, αλλά ξέρετε, είχα ένα ατύχημα. Έπεσα. Από την Ακρόπολη? Όχι, από τη μηχανή. Μόνη σου? Μπορώ να κάτσω γιατί. Ξέρετε, ήρθα για τη θέση της γραμματέως. Τι λες? Γιατί δεν ανοίγεις ένα περίπτερο? Δίνουν άδειες στους ανάπηρους. Α, όχι, δεν είμαι ανάπηρη. Χτύπησα. Δεν πιστεύω να την πήρε καμιά άλλη τη θέση. Έχω ικανότητες λόγω τιμής. Πολύ ενδιαφέρον. Από γλώσσα, πώς πας? Να σας τη δείξω. Ξέρεις καμιά γλώσσα, λέω? Α, ναι, ναι, πώς δεν ξέρω. Ξέρω αγγλικά, ιταλικά, κάτι γερμανικά. Αχ, βρε κορίτσια, τι χρειάζομαι αυτή τη δουλειά. Και εσείς εργαζόμενο κορίτσια, είστε και καταλαβαίνετε. Δεν έχω να πληρώσω τα νίκια. Από αυτές που έχουμε, δεν σου κάνει καμία? Όχι.
Τι είπες τώρα εσύ? Αυτές είναι μούτρα, αυτές μου το παίζουν ερωτευμένες. Με κοιτάνε σαν ξελιγωμένες. Άσε αυτές. Εγώ θέλω ένα σοβαρό κορίτσι. Να θέλει να δουλέψει, να βγάλει λεφτά. Αυτή είναι δουλειά δηλαδή? Είναι, της ιδιαιτέρας. Η δόμνα που είχαμε δηλαδή τι έκανε? Ποτέ δεν μου το έπαιξε ερωτευμένη. Ποτέ. Γιατί ήταν 60 χρονών. Και τι θέλεις και σοβαρή και... Θα μπει στην κρεβατοκάμαρά μου, το καταλαβαίνετε. Θα ξέρω όλα μου τα μυστικά μου. Θέλω, πρέπει να είναι σοβαρή. Χαρακτήρας. Εχέμη. Και θα της απαγορέψει να σε ερωτευτεί? Πώς? Αυτό θα το βρείτε εσείς. Θα την ψυχολογήσετε. Ψυχολόγε, άκουσες? Αμολύσου. Η κυρία, να βάλω και όνομα Βούλα? Βάλε το δικό σου. Η εταιρεία αποφάσισε να σας προσλάβει σαν καθαρίστρια. Μισθό? Θα τα πούμε μετά. Καθότι η εμφάνιση σας ταιριάζει απολύτως με τη θέση αυτή. Μια που δεν ενδιαφέρεται καθόλου από μια καρκατσούλα. Τι ψάχνεις? Δεν έχετε τίποτε? Γιατί σταμάτησες? Τελείωσα, τσούλα. Ποια λες τσούλα? Εσάς. Δεν μου υπαγορεύατε τσούλα. Στο τσούλα πάνω σας πρόλαβα. Είμαι ξεφτέ. Δεν μου λες. Κάνεις την έξυπνη. Ηλίθεια είναι. Γιατί δεν κατάλαβα? Επειδή πήρα χαμπάρι ότι με δουλεύετε. Ρε πάρε δρόμο, πήγαινε να πληθείς. Γιατί πώς το λένε ιταλικά το βρωμάς? Δεν μου έρχεται τώρα. Κάτι άλλο μου έρχεται στα ιταλικά. Φανφακούλο, το ξέρετε? Τι γίνεται εδώ? Δεν δουλεύετε? Δουλεύουν εμένα. Δεσποινής? Ήρθε για τα άπλυτα. Συμβαίνει τίποτα, Δεσποινής Ρούλα? Ήρθε για υποψήφια γραμματέας. Της είπαμε ότι οι συνεντεύξεις έχουν τελειώσει. Για έλατε μαζί μου. Εσύ, Καστόρια, γρήγορα. Καλά, δεν κατάλαβε τι είπα. Σπάνε πλάκα μαζί μου που τους είπα τον πόνο. Εγώ ήρθα ανυποψίαστη. Δεν χρειάζεται να πεις, αλλά κάτσε. Όχι, όχι, θα σας λερώσω. Κάτσε, κάτσε. Ξέρετε, έπεσα με τη μηχανή. Χτύπησες? Α, δεν ξέρω, θα πρέπει να βγάλω τα ρούχα μου για να δω. Όχι εδώ βέβαια. Είμαι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Πλεούμη με λένε, Θοδωρο Πλεούμη. Και εμένα, θέλω να πω Λίζα, Λίζα Στράτσο. Για δώσε μου το τηλεφωνό σου. Μου το κόψανε χτες. Το κινητό? Α, αυτό μου το έχουν κόψει εδώ και μέρες. Λοιπόν, πάρε εσύ αύριο το πρωί. Εδώ. Α, δηλαδή? Νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Δεν θα με ρωτήσετε γνώσεις, γλώσσες? Όχι, 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 όχι. Πώς έτσι οι γουρούνες σας εκεί θα πάρετε? Άκουσα τι έλεγε στις άλλες, στις γουρούνες. Έχεις ικανότητες. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση δεν νομίζω ότι παίζουν ρόλο. Α, κατάλαβα. Καθαρίστρια θέλετε. Κάθε άλλο. Πάρε αύριο, θα μιλήσω στο μεγάλο. Μάλλον θα έχει φύγει τώρα. Συγγνώμη, σε ποιον είπατε ότι θα μιλήσατε? Στο μεγάλο. Στον πρόεδρο. Α, στον πρόεδρο. Μπράβο, ζει ακόμα. Θέλω να πω, είναι μεγάλο. Ναι, σας παρακαλώ, πέστε ότι μια νέα κοπέλα έχει ανάγκη. Τι ανάγκη δηλαδή, ανάγκη και κόψιμο που λένε. Θα συγκινηθεί, δεν μπορεί. Όλοι οι μεγάλοι συγκινούνται. Να μείνεις ήσυχη. Μπα, άϊπνη θα μείνω. Πάντως, σας ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ. Γιατί είσαι έγκυος και φοβάσαι μην γίνεις αγκουρουνίτσα? Όχι ρε, μας έχει τραπέζι η μάνα του Μένιου, του άντρα μου. Άκου έγκυος, τρελαθήκαμε. Α, εγώ το ξεκαθάρισα του Μένιου. Παιδί μετά τα 30. Μπα, πώς το ξεκαθάρισες την πρώτη νύχτα του γάμου, Παρθένα σε πήρε ρε. Θα σε καρφώσω με τα σουβλάκια. Φυλαγόταν ο Μένιος. Τι φυλαγόταν δηλαδή? Χεσμένος ήταν. Τρώμε κιόλας. Πριν παντρευτούμε. Τώρα παντρευτήκαμε, μου λέει δεν χρειάζεται να πάρουν προφυλάξεις. Στο τσακ τον πρόλαβα. Του λέω τι κάνεις εκεί? Εκείνη την ώρα το ρώτησες τι κάνει? Δεν καταλάβαινες? Όχι ρε. Θα πνιγεί άλλη. Είχα πάρει χαμπάρι ότι δεν είχε βάλει προφυλακτικό. Τι κάνεις εκεί, του λέω? Τώρα χρειάζεται το προφυλακτικό. Πρώτον, γιατί όταν παντρεύεται ο άντρας τότε του τη δίνει να κυνηγάει άλλες γυναίκες, που σημαίνει ότι μπορεί και να με κολλήσεις τίποτα. Και δεύτερον, γιατί παιδί θα κάνω μετά τα 30. Και δεν σου ρίξε μπούφλα? Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό? Σιγά εσύ, ανήπαντροι. Σε ξέρουμε, δεν σκόνεις τέτοια. Μέχρι και οι άντρες έχουν πάρει χαμπάρι. Και δεν με παντρεύονται. Χαίστηκα. Τρώμε κιόλας. Όχι, θα αφήσω ο άντρας να σηκώνει χέρια πάνω μου. Όχι, ρε, θα τον δίνουμε όλες μαζί.
Αχ, σας αγαπάω, πολύ σας αγαπάω. Πόσα χρόνια πάρει είμαστε κολλητάρια από το Λύκειο, ε? Εσύ δεν θα κάνεις κανένα γάμο. Εσύ, Ρεβέτα, τι στον κόρφο σου, ρε. Εγώ έχω άλλα όνειρα. Θέλω πρώτα να στεριώσω εκεί. Στη δουλειά, λες, ε? Ναι. Θέλω να ανέβω, να φτάσω κάποτε. Έχω φιλοδοξίες, Ράνια. Α, να σου πω. Ο διευθύνων σύμβουλος φαίνεται ότι με πήρε από καλό μάτι. Δε στάριξε. Όχι. Είναι καλός άνθρωπος. Ο μεγάλος δεν ξέρω τι σου αϊθάνει. Ποιος είναι ο μεγάλος? Το αφεντικό. Και είναι μεγάλος? Oh. Αυτή συνήθως μεγάλη είναι. 60, 70. Και άμα σε πάρει ο μεγάλος και γίνεις και εσύ μεγάλη. Τι να με πάρει εννοείς? Μεγάλος τώρα, τι να πάρει. Σιγά με την πάρει. Με κανένα γιαουρτάκι θα τη βγάζει. Και χωρίς πέτσε. Να την προσλάβει, λέω, ρε. Θα μιλάς με τα φιλενάδες σου τις άνεργες. Τα ρεμάλια. Δεν τσογλάνει. Αφού ξέρεις ότι είστε σάρξ εκ της αρκός μου. Πρώτα θα πεθάνω εγώ και μετά η αγάπη μου για εσάς. Τι λέω. Ρε, μαζί μεγαλώσαμε. Μαζί κάναμε τις πρώτες μας σκανδαλιές. Μαζί ερωτευθήκαμε και μια και δυο και τρεις φορές. Μη σου ξεφύγει πει τίποτα στο Μένιο. Μία του έχω πει και αυτή είπε πολλά. Ωχ, καταφωνεί και ο γάιδαρος. Ήρθε ο άντρας μου. Κορίτσια, αγάπης μου, σας αφήνω. Κάνεις το καλό. Καληνύχτα. 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 Α, κορίτσια. Μαζί ενωμένες, ποτέ νικημένες. Τι ωραία που ήταν εκείνα τα χρόνια. Ξένιαστα. Τι τους ήθελα εγώ τους γάμους. Σκάσε, έρχομαι. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα. Πάω κι εγώ. Πού πας εσύ, Ερμηνεργένησα? Ναι, πάρ' τη σκούφια σου και βάρε με. Να σου πω, από το να έρχεται ο άντρας μου να με μαζεύει από τα σπίτια, το προτιμώ. Προς το παρόν. Άντε. Γεια σου, αγάπη μου, και καλή επιτυχία αύριο. Γεια. Αχ, πρέπει να δουλέψω αύριο, γιατί αλλιώς θα μου κόψουν και το ρεύμα και το νερό. Θα πλένω μέσα τις γάτες. Όχι, ρε, θα αφήσεις να μείνεις σε μένα. Για να γεροντοκοριάσουμε και οι δύο, έτσι μίζερες που είμαστε με τους άντρες. Άντε, καληνύχτα. Πώς θα ξυπνήσεις το πρωί, ρε? Είπαμε, δεν θα κοιμηθώ καθόλου. Καλά, καληνύχτα. Και είναι καλή, λες? Περίπτωση, με εντυπωσίασε. Έχει ποιότητα. Φαίνεται καλό παιδί και νόστιμο. Εντάξει, είπαμε, εσένα δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Εσύ θες να σου κανονίζει τα ραντεβού σου. Να διώγνει τις ανεπιθύμητες, να σου κλείνει τις επιθυμητές μέχρι να γίνουν κι αυτές ανεπιθύμητες. Λες να είμαι άρρωστος. Δεν ξέρω. Το μόνο που ελπίζω είναι να καψουρευτείς καμιά, να την παντρευτείς, να ησυχάσουμε. Να καψουρευτώ. Κάθε βράδυ καψουρεμένος είμαι. Κατάλαβα. Δεν γλιτώνουμε. Ήρθατε. Ναι. Είδατε πόσο γρήγορα ήρθα την ώρα που σας τηλεφώνησα. Από κάτω ήμουν όταν σας πήρα τηλέφωνο. Ναι, έχω ξεκινήσει με τα πόδια από τις 6 ώρα το πρωί. Α, μη μου λες τέτοια, παιδί μου. Γιατί δεν πήρες ταξί? Γιατί δεν είχα ψηλά. Είσαι έτοιμη? Θα σε δει εκείνος. Ο μεγάλος? Ναι. Μόνο που θέλω να σε προειδοποιήσω για κάτι. Δείχνεις καλοσυνάτο, κορίτσι, και θέλω να σε βοηθήσω. Είμαι και εργατική. Αυτά έρχονται μετά. Μετά? Α. Γιατί πρώτα πια έρχονται? Αυτά που ενδιαφέρουν το μεγάλο. Λοιπόν, δεν θα φλερτάρεις ποτέ. Τι, κόβετε το φλερτ? Για πόσο καιρό? Για πάντα. Και άμα δω κανένα ωραίο αγόρι? Όχι, εννοώ, δεν θα φλερτάρεις το μεγάλο. Άντε καλά και τρόμαξα. Ακούστε, εμένα δεν μ' αρέσουν οι μεγάλοι. Θέλω να το πιστεύω. Λοιπόν. Πάμε. Πάμε, περιμένει να σε γνωρίσει. Δεν φαντάζομαι να έχεις τρακ. Όχι, σαν να πηγαίνω στον πατέρα μου. Και ο πατέρας μου μεγάλος είναι. Όχι, όχι, άλλο. Τι έπασε? Αυτός είναι ο μεγάλος? Ναι. Και πώς διατηρείται? Θέλω να πω, η επιστήμη έχει κάνει θαύματα, αλλά αυτό είναι νέο παιδί. Στην εταιρεία όμως είναι το αφεντικό, ο πρόεδρος, ο μεγάλος. Είπαμε εντάξει. Έχει πρόβλημα. Ναι, ελπίζω να του το λύσεις εσύ. Γι' αυτό σε θέλει. Εμένα, εγώ πολύ φοβάμαι πως θα έχω μεγάλο πρόβλημα.
Αχ, Θεούλη μου, γιατί με βάζεις τέτοια δοκιμασία. Δεν πάνε τίποτα. Τρακ. Το τρακ που λέγαμε. Ναι. Πάντως ο μεγάλος μας βγήκε έτσι λίγο... Έχει μια... Ναι, έχει προσωπικότητα. Και είναι και ωραίος άντρας και μας έχει βάλει σε μπελάδες. Εσένα όμως... Εμένα όχι. Το πάνε. Πέρασε. Η Δεσποινής Λίτζα Στράτου, ο πρόεδρος. Χαίρομαι πολύ. Άκουσα πολύ καλά λόγια για σας από τον κύριο Πλεούμη. Καλοσύνη του. Είναι έτσι όπως τα λέει. Και χειρότερα, και μη χειρότερα. Και καλύτερα θέλω να πω. Καθίστε. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Όχι, καθίστε. Πού? Έχει καλύτερα. Ναι, πούντι. Αυτή εδώ λέτε. Όχι, καθίστε εσείς πρώτα. Σας παρακαλώ, καθίστε. Θέλετε να καθίσουμε μαζί με το τρία? Συγγνώμη. Να, έτσι, νιώθω ένα σεβασμό γι' αυτό. Δεν είμαι και τόσο σεβάσμιος πια. Όχι, μια χαρά είστε. Απλά επειδή είστε ο μεγάλος. Ο μεγάλος? Ποιος το πέφτω? Εγώ το είπα και καλό θα είναι να υπάρχει ένας σεβασμός και μια σωστή απόσταση για να κάνουμε και τη δουλειά μας. Εμένα, άμα με χρειαστείτε... Θα σε φωνάξω. Ο Θόδωρος μου μίλησε για τα προσόντα σας. Ναι, ξέρω τρεις γλώσσες, ξέρω... Ξέρω. Όχι, εγώ ξέρω. Ξέρω ότι είστε σοβαρό κορίτσι. Αυτό που το ξέρετε. Είσαστε χέμηθοι. Τάφος. Άμα μου πούνε κάτι που δεν πρέπει να μαθευτεί, το παίρνω μαζί μου στον τάφο μου. Δεν είστε επιπολή. Όχι, ξέρω τι θέλω. Και αυτή τη στιγμή θέλω... Θέλω δουλειά. Τη χρειάζομαι. Έχω κάτι οικονομικές δυσκολίες. Ναι, θα σας δώσω μια προκαταβολή. Α, να σας φιλήσω. Το χέρι. Με συγχωρείτε, είμαι λίγο αυθόρμητη. Όχι ότι δεν είμαι υπερήφανη, αλλά ξέρετε, εμένα άμα μου φερθούν καλά, θα δίνω όλα. Όχι. Σε αυτή την περίπτωση είναι συγκεκριμένα εκείνα που εγώ θέλω να δώσετε. Θα έχετε μια θέση, δύσκολη βέβαια. Έχει κάποια αγκάθια. Θα σας δοκιμάσω. Δοκιμάστε με. Είναι μια θέση κλειδί. Δεν θα περνάει τίποτα από μένα αν δεν περνάει από εσάς. Αυτό δεν είναι κλειδί, είναι το κλειδί του παραδείσου. Ορίστε. Αυτό είναι η θέση της ιδιαιτέρας. Ναι, δεν θέλετε. Φωτιά να πέσει να με κάψει, τι λέτε τώρα. Αυτό είναι το όνειρο κάθε κοριτσιού. Αχ, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Εσείς μυρίζετε μοσχολίβανα. Έτσι μυρίζει κολόνια μου. Ναι, και σας πηγαίνει. Άλλωστε εσείς είστε ένας άγιος. Όχι και τόσο. Να μπούμε λίγο στην ουσία. Ναι. Έχω μια ιδιωτική ζωή, λίγο περίεργη. Μια ζωή που πολλές φορές θα περνάει από εσάς. Από μένα? Είστε αρκετά έξυπνοι, φαντάζομαι. Υπάρχουν ραντεβού που με ενδιαφέρουν. Άλλα που δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Άλλα που μπορεί να με ενδιαφέρουν αργότερα. Και άλλα ενοχλητικά που θέλω να αποφύγω. Όλα αυτά θέλω να τα χειρίζεστε εσείς. Κατάλαβα. Τι? Τι ψέματα, δεν κατάλαβα ακριβώς. Θα καταλάβετε στην πράξη. Καταρχήν, σας πάει αυτή η δουλειά? Τι θέλετε ή τι θεωρείτε ανήθικη? Άντε καλά, επειδή θέλω μερικά ψεματάκια στους πελάτες σας, στους αντιπροσώπους σας. Αυτά είναι κατά συνθήκη ψεύδι. Έτσι λειτουργούν οι εταιρείες. Ναι. Για γυναίκες μιλάω εγώ. Πελάτησες? Όχι, ερωμένες. Α, και μένες. Θέλω να πω ερωμένες. Ναι. Αυτή την πλευρά της ζωής μου θέλω να σας αναθέσω να τη βάλετε σε τάξη. Ναι. Όχι ότι... Θέλω να πω, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Έχετε δεσμό? Ναι, όχι. Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Τι σας βολεύει? Με βολεύει να με βλέπετε μόνο σαν εργοδότη σας. Τίποτα περισσότερο. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι εύκολο. Συγγνώμη, με ρωτάτε. Όχι, σαν ερώτηση ακούστηκε. Λέω, αυτό είναι εύκολο, σύμφωνοι. Θα κανονίσω το μισθό σας, θα μείνετε ευχαριστημένοι. Τέτοια να ακούω. Τι, έχω κάτι? Είστε γλυκιά κοπέλα. Για να το λέτε εσείς. Για μένα όμως είστε μόνο ιδιαιτέρα μου, τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Ιδιαιτέρα σας, τα ιδιαίτερά σας. Έστω. Οτιδήποτε άλλο θα το βγάλετε από το μυαλό σας. Δεν θέλω να τα χαλάσουμε. Τι να τα χαλάσουμε, καλέ, ακόμα δεν τα φτιάξαμε. Θέλω να πω, αυτή η θέση ήταν κάτι που εγώ τον ονειρευόμουν χρόνια. Ναι. Συ, il primo rupianti. Τι λέτε? Λέω, χαλάς έτσι ένα όνειρο. Πολύ ωραία. Να έρθει ο κύριος Πλεούμης.
Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι να είστε χέμηθοι. Χαλίμωνο. Έχω ραντεβού απόψε με μια κυρία. Α, ναι. Χαίρομαι. Ναι. Ναι, τι, δε φαίνεται. Δεν έχουμε πει ώρα και μέρος. Και θέλετε να σας το βρω εγώ. Ο Πάρης που τραγουδάει. Θέλω να μου το ακυρώσετε. Καθίστε καλά, ακόμα δεν έκλεισα τη θέση να την ακυρώσω. Όχι, το ραντεβού με την κυρία. Βρείτε κάποια δικαιολογία. Και τι να πω. Πείτε της ότι θα της τηλεφωνήσω αύριο. Α, μάλιστα, να την έχουμε καβάτσα. Πώς τη λένε? Αφροδίτη. Μάνου. Πώς? Μάνα μου, λέω, μάνα μου. Πρέπει να σας ικανοποιήσω εγώ τώρα, γιατί το ξέρω ότι να δοκιμάζετε. Όχι, είναι σοβαρό. Έχω μια άλλη ενδιαφέρουσα συνάντηση. Η Αφροδίτη δεν είναι ενδιαφέρουσα. Ναι, αλλά η άλλη είναι πιο ενδιαφέρουσα. Με συγχωρείτε, είναι καμιά ενδιαφέρουσα. Γιατί ο τρόπος που απορρίπτει την ενδιαφέρουσα για μια ενδιαφέρουσα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, έκανα επίδειξη του μπουρδουκλώματος που θα χρησιμοποιήσω στις ενδιαφερόμενες. Στις ενδιαφέρουσες. Τέλος πάντων, θα σας ενημερώσω μόλις μιλήσω. Ναι, αλλά να μου πείτε τι είπατε πριν, έτσι. Ναι, βέβαια. Να μην λέμε άλλο ένας και άλλο άλλος. Βάλε την κοπέλα στο γραφείο της. Δείξε τις γραμμές που θα περνάνε από εκείνη. Ξέρω, ξέρω. Και εσείς ξέρετε. Τότε, άμα όλοι ξέρετε, εγώ τι τάφος να είμαι. Υπήρχε άλλη πριν από εσάς. Και δεν άντεξε. Τι πράγμα? Λέω. Όχι, παντρεύτηκε. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις ή αυτοκτονείς ή παντρεύεσαι. Θα επικοινωνούμε συνέχεια. Αν χρειαστεί, θα σας πάρω στο σπίτι σας ή στο κινητό. Α, δεν λειτουργούν αμφότερα. Δεν πειράζει. Θα λειτουργήσουν σε 2 ώρες το αργότερο. Έγινε. Έλα, πάμε. Σήκωσε το. Σταθείτε και λέγω, ακόμα δεν... Εδώ είναι το γραφείο σου. Το γραφείο μου. Να το σηκώσω. Δεν απαντάει. Το άλλο χτυπά. Α, το άλλο. Το τρακ. Παρακαλώ. Τι θέλετε? Ποια είμαι? Ποια είμαι? Α, ποια είμαι? Εσείς ποιον θέλετε? Τον Αντώνη. Είδατε θέλετε. Τον Αντώνη, όχι τον κύριό του. Ποιον? Τον κύριο Βελισάριο. Ποιος είναι αυτός? Ο Μεγάλος. Α, ο Μεγάλος. Ναι. Έχει και αυτοκρατορικό όνομα. Αντώνης Βελισάριος, όπως λέμε Νικηφόρος Φωκάς. Ή, την ξέχασα την άλλη. Ναι, είναι σε μια σύσκεψη τώρα. Χώρια που χτύπησε το ισχύο. Ποιο είναι το ισχύο? Αυτό που έχουμε στο σβέρκο. Ποια κυρία τον ζητεί? Η Αφροδίτη. Α, είχατε ραντεβού μαζί το απόψε. Ναι, ξεχάστε το, βλέπω και το φορείο τώρα να φεύγει, ναι. Να μην λέω τι, μα... Είπε μια κακή κουβέντα και δεν το έκλεισε. Πρέπει να είσαι πιο πιστική. Πάω για ξύλωμα τώρα. Όχι, 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 όχι. Θα πω του Μεγάλου ότι η Αφροδίτη πήρε δρόμο. Θα του πω ότι τον κάλυψες. Τον κάλυψα που έτσι μου έρχεται να τις πιάσω όλες αυτές και να τις τσουρωμαδίσω. Μου τη δίνει ο Μεγάλος. Πολύ μου τη δίνει. Και θα χάσω και το ψωμάκι μου. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτό που μου συνέβη. Πώς το λένε αυτό το κούντε φούτρο, αυτό που σε χτυπάει στο δόξα πατρί και χάνεις τα λογικά σου. Κεραυνοβόλος έρωτας δηλαδή. Αυτό. Όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκα στο γραφείο του και τον είδα έτσι από πίσω. Είχε ωραίο κοπό. Μωρή καθότανε. Βλέπω μαύρα μαλλιά. Λέω. Τα βάφει ο Μεγάλος. Και ξαφνικά. Γυρίζει και με κοιτάει. Ο Μεγάλος. Και ήταν μικρός. Ένας κούκλος, ο τύπος μου. Η φωνή του, τα μάτια του, το γέλιο του, η κολόνια του. Το χώμα που πατούσε. Με δουλεύετε. Εγώ δεν είπα τίποτα, μωρή. Αυτό το χέρι δεν θα το πλύνω. Γιατί στο φίλησε? Όχι, με χαιρέτησε. Μύρισε, μύρισε. Μυρίζει ακόμα η κολόνια. Μύρισε, καλέ να δεις. Αχ, μοσχολίβανο. Bye. Τη φιλενάδα μας τι κάνουμε? Αχ, κορίτσια, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Τρελαίνομαι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άντρας. Αυτός που ονειρεύεται κάθε γυναίκα. Σεμνός, σοβαρός, γοητευτικός. Που με νοιάρεις. Πού το ξέρετε? Εσύ μας το πες. Ναι, γυναίκες. Πολλές γυναίκες. Γυναίκες να φάνε και κότες. Δηλαδή κότες. Εννοώ, πάνε και του κάθονται σαν κότες. Και τώρα εσύ να σε φώναξε για να σε βάλει στο κοτέτσι. Όχι, για να κάνω τον κόκορα. Να βάλω τάξη όλες αυτές τις γυναίκες. Να κλείνω το ραντεβού που θέλει και να ματαιώνω αυτά που δεν θέλει. Καταλάβατε, ρε κορίτσια. Όχι. Γιατί δεν το κάνει μόνος του? Θα σου πω εγώ. Ντρέπεται. Δεν έχει το θάρρος να τις διώξει.
Ξέρω πολλούς τέτοιους άντρες. Δεν στο λένε στα ίσια. Βάζουν τους άλλους να καθαρίσουν. Με συγχωρείς, αλλά εγώ αυτούς τους λέω αντράκια. Τώρα δηλαδή θα τον κατηγορήσουμε επειδή μου έδωσε αυτή τη θέση? Όχι, αλλά θα έχεις πρόβλημα. Το ξέρω. Δεν θα πρέπει να τον ερωτευτείς. Μου το είπε. Σιγάρε! Σου είπε να μην τον ερωτευτείς. Και πώς ήταν τόσο σίγουρος? Γιατί δεν του είπες, δεν είσαι ο τύπος μου να τον βουλώσεις? Τι λέτε μωρέ τρελές αμφότερες? Εγώ εδώ έχασα την καρέκλα που μου είπε να καθίσω. Πού ήταν? Μπροστά μου, μια πολυτρόνα τέτοια. Έχασα τα λόγια μου, έχασα το φως μου. Απούρω πως με εμπιστεύτηκε. Κανονικά έπρεπε να μου πει, άιρε κόριτσι μου, πάρε δρόμο. Είχες γίνει λιώμαθα, σε μαζεύουμε από κάτω. Γιατί ούτε τα πόδια μου δεν με βάσταγαν. Και θα αντέξεις, ρε. Δεν ξέρω, θα προσπαθήσω. Βλέπεις, είναι και τα ρημάδια τα λεφτά που τα έχω ανάγκη. Εντάξει, μπορεί κάτι να περισσέψει. Να μείνει κανένα βράδυ ξέρωτος. Και τι θα του πήρε? Λίγα ψίπουλα, αγάπη σου γυρεύω. Δεν θα το παίξω, ζητιάνα. Ρε, έχω και μια αξιοπρέπεια. Θα υποφέρω, αλλά θα βγάζω τα αποθυμένα μου σε αυτές που θέλει να ξεφορτωθεί. Γιατί να μην μου τύχει και εμένα ένας άντρας σαν κι αυτόν, ε? Και εσύ έχει και αυτό το πρόβλημα. Γιατί αγάπη μου, οι προβληματικοί άντρες δεν πάνε με εμάς. Γιατί εμείς τι έχουμε? Αυτό που δεν θέλουν. Αυτό που θέλουμε εμείς. Μονιμότητα, αγάπη, έρωτα, ζήλιες. Αυτοί θέλουν να χτυπάνε και να φεύγουν. Σήμερα εγώ, αύριο εσύ, μεθαύριο αυτή. Στο. Σε μένα θα κόλλαγε και θα την πήγε παρακάτω. Το τέλειο σεξ. Θα ψαχνότανε. Άρε Βέτα, ωραία η πλάκα, αλλά εγώ υποφέρω. Πρέπει να πάω στο γραφείο. Είπα ότι έχω βγει για ένα καφέ για να σας δω. Πάω, μήπως και με ζητήσει. Σε γάμο? Σκάσε, μωρή. Εγώ έχω πάθει ταράκουλο. Πώς τη δάγκωσε έτσι, ρε, με την πρώτη ματιά? Δεν ξέρω. Αλλά φοβάμαι ότι θα έχουμε φουρτούνες. Και είναι και τόσο ευαίσθητη τούτη. Κακό ελάττωμα. Πάρα πολύ κακό. Ναι. Περάστε. Ευχαριστώ. Με ζητήσατε? Ο Θόδωρος μου είπε ότι τα καταφέρνετε καλά. Το καταδύναμη. Μπήκατε στο πνεύμα δηλαδή? Ναι, ναι, δεν μου ήταν και δύσκολο. Γυναίκες να μου δίνετε μένα να διώχνω. Και είναι η καλύτερη μου. Εγώ έχω δουλειά. Και εμείς για δουλειά μιλάμε τώρα. Μη με προκαλείς μπροστά στο κορίτσι. Πρέπει να σας πω κάτι που δεν σας είπα. Πολλές γυναίκες είναι ενοχλητικές. Οι περισσότερες. Με τη δεύτερη φορά που κάνουν παρέα μαζί σου, γίνονται κτητικές. Ναι, σε θεωρούν κτήμα τους. Σαφάρι, κυνήγι. Θέλουν να σου κρεμάσουν το κεφάλι στον τοίχο. Να σκεφτείς, είναι ικανές να πάρουν τα ρούχα τους και να έρθουν σπίτι σου να μείνουν. Εσείς όμως. Α, όσο και να μ' αρέσει μια γυναίκα. Χτυπάτε και φεύγετε. Εκτός και αν βρεθεί η κατάλληλη. Πού να βρεθεί? Και εγώ τι κάνω εδώ, μπρίκια κολλάω. Ορίστε. Θέλω να πω κέρβερος του τηλεφώνου εγώ. Θα σου πω εγώ. Τι πράγμα? Αυτή θέλω. Ποια? Αν βρεθεί. Καλά, μην κακομελετάμε τώρα. Ορίστε. Από το λίγο που σας ξέρω εγώ, αυτό το αποκλείω. Ναι, ποιο? Να βρεθεί. Δηλαδή υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά πού να τις δείτε εσείς? Εγώ πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες είναι ίδιες. Α, όχι, μην το λέτε. Υπάρχουν και ψυχούλες και καίγονται για σας. Ναι, αλλά πρέπει να καίγεται και η δικιά μου η ψυχούλα. Ποιος είναι ο τύπος σας? Παιδάκι μου, σήμερα δεν θα σε χρειαστώ. Μπορείς να πηγαίνεις. Και πού να πάω? Θέλω να πω, καλύτερα από εδώ. Καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Χρειαζόταν να τα μάθεις. Ναι, ναι, πώς. Και τώρα που τα άμαθα, δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο? Εύκολο, εύκολο! Ναι. Σαν να ανεβαίνεις με πατίνια στον Όλυμπο. Καληνύχτα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Απελπισμένο έρωτα κρυφά, χωρίς να τα ομολογώ. Πάω, πού ήθελα να πάω? Και να σκέφτομαι ότι αυτή η συγκεκριμένη που μου είπα να την ξαποστείλω, τον έχει αγκαλιάσει, τον έχει χαϊδέψει, τον έχει φιλήσει, έχει κάνει έρωτα μαζί του. Παρακαλώ. Αντώνης Βελισάριος. Πεθαίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου συνδέσατε τα τηλέφωνα. Όχι, δεν είμαι ο ΤΕ.
Όχι, δεν λέω. Σε ενοχλώ. Τι λέτε, κάντε μου ό,τι θέλετε. Εννοώ. Θέλω να πάρεις την Αφροδίτη. Τη διώξαμε αυτή. Ναι, να της πεις να συναντηθούμε στο City κατά τις 11. Ξέρει αυτή. Όχι, λέω, επειδή τη διώξαμε. Με διάολο στήλη. Συγγνώμη. Ναι, πέστε μου το τηλέφωνό της. Ναι, μισό. Γράφω. Και αν έχει θυμώσει και δεν έρθει. Θα βρεις εσύ μια δικαιολογία. Επειδή είπα το ισχύω. Α, θα πω ότι σας βγάλανε από το γύψο. Ξέρεις εσύ. Καληνύχτα. Εγώ ξέρω. Τι ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είμαι ερωτευμένη με έναν άντρα που απαγορεύεται να είμαι ερωτευμένη. Ναι. Έλα, αγάπη μου, ξύπνησες. Ποιος είναι, μωρέ? Ράνια, καλέ. Ποια Ράνια? Α, η Ράνια. Τι ώρα είναι? Δεν έχεις βάλει ξυπνητήρι? Το έχω βάλει, το ακούω, αλλά πού είναι? 7 είναι η ώρα. Και εσύ τι κάνεις 7 η ώρα όρθια? Με ξυπνάει ο άντρας μου που πάει στο μαγαζί. Γι' αυτό δεν θα παντρευτώ ποτέ. Εμένα, γιατί με ξύπνησες? Βρε, εσύ δεν μου πες να σε πάρω στο κινητό να σε ξυπνήσω? Γιατί? Κοιμάσαι ακόμη, ρε φιλενάδα. Μου πες να σε ξυπνήσω να πας στο γραφείο σου. Αχ, Παναγία μου, ναι. Ευχαριστώ, Ρανάκι μου. Μη σε ξαναπάρει ο ύπνος. Όχι, καλέ, τρελάθηκες. Άντε, γεια. Έλα, ρε. Ποιος είναι, σταμάτησε είσαι. Σας σταμάτησα, ακούγομαι, ρε. Τι φωνή είναι αυτή, ρε Βέτα? Ξύπνησες? Ναι. Εγώ κοιμάμαι ακόμα. Συγγνώμη, ρε Βετάκη, αλλά φοβόμουν να με πάρει ύπνος και δεν πάω στο γραφείο. Μετά θα αυτοκτονούσα, γι' αυτό σου είπα να με πάρεις. Καληνύχτα. Μέρα είναι, ρε. Εγώ ξημερώνω μετά τις 2 το μεσημέρι. Γεια. Γεια. Ξύπνησες? Τι έγινε, ρε, ερείπιο είσαι. Τέτοια ώρα που με ξύπνησες, θα σε ξυπνήσω. Μπορώ να περάσω μέσα να κοιμηθώ? Γιατί τόση ώρα που κοιμώσουν, δεν έχεις σπίτι? Να με πάρεις στα αγκαλιά σου. Άντε, πήγαινε να κοιμηθείς. Άντε. Ευχαριστώ πολύ, ε. Πω. Πρέπει να μάθω να ξυπνάω μόνη μου. 2 ανθρώπους σκότωσα πρωί-πρωί. Ράνια μου, τον έβλεπα στον ύπνο μου χθες το βράδυ. Τι ύπνο δηλαδή, μαύρο ύπνο έκανα. Στον καναπέ την έβγαλα για να μην κοιμηθώ βαριά. Και πώς τον έβλεπες? Σ' αγκάλιαζε, σε φύλαγε? Δεν κάναμε τέτοια. Βέβαια, έτσι με την πρώτη ακόμη τη γνωριστήκαμε. Δεν είσαι τέτοιο κορίτσι εσύ. Κόφτο, ρε. Να σου πω, με αυτόν την αμαρτία θα την έκανα από την πρώτη μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σ' αφήνω μπουμπού, γεια. Γιατί ήρθατε τόσο πρωί? Τι ώρα να έρθω? Για φυσιολογική ώρα, 12. 12 είναι φυσιολογική ώρα? Τέτοια ώρα δεν τον παίρνουν οι γυναίκες, κοιμούνται κι αυτές. Παρακαλώ. Και αυτή εδώ ποια είναι, η καθαρίστρια του Μεγάρου? Ναι, τον κύριο Βελισάριο. Άλλη που ρωτάει ποια είμαι. Η ιδιαιτέρα του, κυρία μου. Δεσποινής. Γιατί θίγονται όλες άμα τις λες κυρίες, δεν είναι? Ναι, πείτε μου το όνομά σας να το σημειώσω. Άρτεμις. Μπράβο, δεν έχει αφήσει θεά για θεά το αφεντικό. Αφροδίτη χθεσινή, Άρτεμις ετούτη, η Αθηνά λείπει. Ναι, το σημείωσα. Άρτεμις από πού? Από τη Βοστόνη. Μάλιστα, έτσι να του πω, η Άρτεμις από τη Βοστόνη. Διεθνής ο δικός μας. Καλά, κι εσείς πώς τον θυμηθήκατε πρωί-πρωί με την τζίμπλα στο μάτι? Α, ναι, είναι νύχτα εκεί, το ξέχασα. Ναι, μάλιστα, κυρία μου, μπήκατε στη λίστα αναμονής. Α, έχει το τηλέφωνό σας. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει ο τρόπος, το διασκεδάζω, αλλά φοβάμαι ότι στο μεγάλο δεν θα αρέσει. Δείχνει ότι κάτι δεν σου πάει με αυτές τις κοπέλες. Όχι, αλλά να, δεν έχετε ακούσει που λένε δουλειά και διασκέδαση? Κάνω λίγο χιούμορ. Ελπίζω να είναι μόνο αυτό. Είπαμε, για σένα ο Αντώνης είναι το αφεντικό σου και τίποτα άλλο. Εύκολο είναι. Ορίστε.
Λέω, εγώ τώρα καίγομαι. Καίγομαι για λεφτά. Έχω να πληρώσω κάτι νίκια. Ζήτησέ του. Δεν μπορώ, ντρέπομαι. Μην τρέπεσαι. Είναι πολύ καλό παιδί ο Αντώνης. Θα σε βοηθήσει. Καλά. Μου την έχει δώσει. Εντάξει, ρε. Το πετάω. Δεν λέω για το σάντουιτς, ρε. Προσλάβανε αυτό το τούβλο για ιδιαιτέρα του. Τι κάνουν οι άνθρωποι, ρε. Έχεις τρία τεφαρίκια εδώ μέσα. Και πας και προσλαμβάνεις τον κατημά. Εδώ η Βούλα, ρε. Μυαλό. Λιγκουαφόν σκέτο. Έξι γλώσσες το παιδί. Και πας και παίρνεις την καθυστερημένη και τη βάζεις στα ιδιαίτερά σου. Εγώ τώρα ψάχνω να βρω. Τι. Πώς θα της κάνω κόλαση τη ζωή. Τι έγινε. Τι έμαθα. Βρήκα τη ιδιαίτερα για τον Αντώνη. Ναι. Καλή. Από ποια άποψη. Γενικώς. Ωραίο κορίτσι. Καλό κορίτσι. Ναι. Μην την πλησιάσεις, θα φας χυλόπιτα. Και θα θυμώσει και ο μεγάλος. Τι θέλει για πάρτι του. Αφού ρε ξέρεις τη δουλειά της έχει δώσει να κάνει. Απαγορεύεται και να τον κοιτάξει ερωτικά. Άρα είναι be free, ε. Δηλαδή, εσύ τώρα τι θες να παραστήσεις. Το αφεντικό που δεν λέει όχι σε καμία. Έτσι είμαι κι εγώ, αλλά εντάξει. Όχι τόσο άρρωστος. Ναι. Α. Ήρθε ο μεγάλος. Ήρθε. Τι να κάνω. Να του πεις για αυτή που τον ζήτησε. Από το Κολοράντο. Ποιο Κολοράντο, Βοστόνη. Α, ναι. Και να του ζητήσει λεφτά. Μα ντρέπομαι. Είπαμε, είναι πολύ καλό παιδί, θα το γνωρίσεις. Όπω, ξεπέφτω τώρα, το παίζω στη λύπηση. Και μετά άντε να το παίξω ανεξάρτητη γκόμενα. Κάτι τέτοιος γουστάρει αυτός. Άρτε, μη σε τη Βοστόνη. Πώς το λένε μόνο. Α, ναι. Ας πεθάνουμε κι εμείς οι λύζες από το εγάλι. Λοιπόν, αν κλείσουμε αυτό το συμβόλαιο με την ΑΒΕΔ, είναι περίπτωση. Αυτή η εταιρεία δεν έχει μπει στο χρηματιστήριο. Ναι. Ναι. Όλο πέφτει. Γιατί, ποια εταιρεία δεν πέφτει. Ξέρω εγώ. Τι να ξέρεις. Εσύ τώρα σε βλέπω. Τράβηξες ξενύχτη μεγάλο. Αυτό το κορίτσι τελικά είναι πολύ πρώτο. Ποια από όλες. Η Αφροδίτη. Καλά. Το έχω ακούσει αυτό. Για να θέλω εγώ να την ξαναδώ. Φαινόμενο. Θα κοιτάξουμε λίγο για τη δουλειά μας. Αφού είσαι εσύ εδώ μέσα τώρα, τι ανάγκη έχω. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κορώνα. Ναι, έλα. Πού. Έλα μέσα. Ήρθε τώρα που είμαι. Σας τηλεφώνησε μία... μία Άρτεμις από το Ρόντο. Είσαι σίγουρη. Ω, συγγνώμη, Βοστόνη. Τι κάνει αυτή η ψυχή. Δεν μου είπε. Καλά, εσύ τις θυμάσαι όλες. Δουλεύεις στο προξενείο. Καλά. Είναι πολύ καλό κορίτσι. Ναι, το εκτιμήσατε. Τι σου είπε. Έχετε το τηλέφωνό της. Θα την πάρω. Όταν πάτε στην Αμερική. Θα πάω τώρα κοντά. Δεν νομίζω. Καλά, αν ξαναπάρει πες ότι λείπω. Μάλιστα, πάει αυτή. Πες στον κύριο Βελισάρη ότι άλλο θέλεις. Έλα, πες μου το πρόβλημά σου. Πώς να το πω τώρα. Μίλα, μίλα ελεύθερα. Έχω να πληρώσω δύο νίκια. Και επειδή ο ιδιοκτήτης μου είναι ένα σκατόμουτρο. Συγγνώμη. Μου λέει βέβαια να μην πληρώσω, αλλά με αντάλλαγμα. Α. Κατάλαβα. Ναι, κι εγώ δεν έχω φίλο να με συντηρεί και δεν μ' αρέσουν και αυτά τα πράγματα. Δεν θα σας ζήταγα. 170.000 είναι. Θα σας τις επιστρέψω. Ναι, θα έρθει η Δεσποινής. Δεν θυμάστε το όνομά μου, βέβαια τώρα εσείς. Λίζα, Λίζα Στράτου. Ναι. Θα έρθει η Δεσποινής Στράτου. Δώσεις 1 εκατομμύριο. Όχι, καλέ, δεν μένω σε καμιά βίλα. Γιατί, δεν έχεις ανάγκες, πώς ζεις, για να αγοράζεις τρόφιμα, ρούχα. Μάλιστα, πέσαμε στη βοήθεια του ΙΕ. Δεν σκοπεύεις να δουλέψεις εδώ. Καλά, και θα πάρω προκαταβολή όλο το χρόνο. 500.000 το μήνα, καλά είναι. Να κάτσω. Κουραστικές. Όχι, για να μην σοριαστώ κάτω. Τι μου λέτε. Κάνεις δύσκολη δουλειά. Εγώ πληρώνω αυτούς που εργάζονται. Κι εγώ εργάζομαι. Θέλω να πω, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Δηλαδή, ξέρω, αλλά εσείς. Πω, έχω κομπλάρει τώρα. Εγώ τρώω σαν σπουργιτάκι. Όχι επειδή με ρωτήσατε για το τρόφιμα. Και αυτό που φοράω, πώς θα το πω τώρα, ντρέπομαι. Το έχω 2 χρόνια. Τώρα θα αλλάξει η ζωή σου. Γιατί είσαστε τόσο καλός. Δεν είμαι και τόσο καλός όσο νομίζεις. Καλά, τι λέτε τώρα, είσαστε υπέροχος. Απλά δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Γυρίσα πίσω. Πήγα τα κλειδιά σου κατά λάθος. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να μου τα φέρει όσο θέλει. Η ιδιαιτέρα μου. Ναι, τι κάνετε. Να, εδώ, τα λέγαμε. Τι να κάνω, είμαι ακόμα ζωντανή. Αφροδίτη. Γιατί χαμογελάς. Τίποτα, έτσι θυμήθηκα την άλλη με το κομμένο χέρι, της Μήλου. Δεν είναι όμορφη, Λίζα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Δεν το λέω για σένα, παιδί μου, για την Αφροδίτη το λέω. Ναι, πώς, έχει κάτι, έχει.
Αντώνη, με διαφημίζεις. Μαζί σας μίλησα στο τηλέφωνο. Συμπτωματικά. Εγώ απλά μεταφέρω τη φωνή του κυρίου μου. Hairmaster voice που λέμε. Α, σαν το σκυλάκι με το γραμμόφωνο. Ναι, μόνο που εγώ ούτε γλύφω, ούτε κουνάω την ουρά μου. Μας αφήνεις. Μόνος. Ναι, βεβαίως. Συγγνώμη. Τα βρίσκεις χαριτωμένα αυτά που λέει.